Πώς δεν έχουμε. Πλάκα κάνω, πλάκα. Είμαι ο χαζός της παρέας μου. Τα κορίτσια μου. Τα κορίτσια σου. Κοκολάκι, Αρώνη. Θες να έρθει κοκολάκι από εδώ. Όχι, όχι, όχι. Κοκολάκι μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κριτικιά μου. Καλησπέρα, κυρία Βαρθακούρη. Ότι ήρθα. Βρε! Παντού συνεργάτε είναι αυτό. Στο σπίτι. Τι κάνεις, αγάπη μου, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο. Χρυσό παιδί έχετε. Κυρία Βαρθακούρη, τέλος και επίσημα από τον Αλφα, τι ακριβώς συνέβη? Ήτανε κάτι που έπρεπε να γίνει, γιατί κι εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους, η Μαρία ξέρει, που μ' αρέσει να κάθομαι και να πληρώνομαι. Έπρεπε να δοθεί ένα τέλος. Τώρα, είναι ωραίο πράγμα να κάθομαι εγώ στο σπίτι μου, να μην μπορώ να βγω, να μην μπορώ να μιλήσω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν νομίζω πως αξίζει. Και το έχουμε δει και σε άλλους ανθρώπους να συμβαίνει. Δεν είναι καλό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλό είναι. Αν δεν ταιριάζουν τα χνότα σου, αν δεν ταιριάζουν τα θέλω σου, ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα και αντιλαμβάνεστε επαγγελματικά την τηλεόραση, τι να πούμε. Τι σας προτείναν? Τίποτα. Είστε ικανοποιημένοι από το project, κατά τα τέλη να χτύπα το κουδούνι? Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, θυμάστε όλοι, όταν τελείωσε το Globetrotters, ήμουνα σε μια πολύ καλή φάση. Επαγγελματική. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και εμπιστοσύνη, για να μην φύγω από τον όμιλο που τόσο πολύ αγαπούσα και αγαπώ και πιστεύω, εμπιστεύτηκα και υπέγραψα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει το μαγνητοσκοπημένο. Δεν ήταν επιλογή μου το μαγνητοσκοπημένο. Το Globetrotters ήταν μαγνητοσκοπημένο, αλλά κάτω από άλλες συνθήκες και ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Το Αντελήνα Χτύπα, λοιπόν, έτσι όπως το είπαμε, έτσι όπως το άκουσα λεκτικά, σας εξηγώ, γιατί άκουσα πολλές φορές ότι γιατί το δέχτηκε. Εγώ που ήταν ένας σούπερ ωραίος τύπος, ο οποίος έμπαινε στα σπίτια και χτύπαγε την πόρτα και έβλεπε την τύπησα με το φακιόλι στο κεφάλι και το σπίτι ανακατωμένο κτλ. Ήταν ωραίο. Μετά, όταν και το δέχομαι, πρόσεξε, εγώ το ακούω αυτό, δεν ήξερα ούτε τον τίτλο της εκπομπής μου, δηλαδή το έμαθα τελευταία. Δεν μου επιτρεπόταν να δω τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήξερα το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε από την αρχή πάρα πολλές διαφωνίες. Δεν μας έκατσε, δεν βγήκε το Αντέλη να χτύπα το κουδούνι, δεν τον μετανιώνω το Αντέλη να χτύπα το κουδούνι. Ήταν ένα μάθημα για μένα, το εννοώ. Έγινε τέλος σεζόν. Βγήκαμε τέλος σεζόν σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και απέναντι από δομημένες εκπομπές. Δεν κάναμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε, που πρόσεχε για εκείνη την περίοδο. Γιατί για αυτή την περίοδο πήγα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δηλαδή, τότε που είχαν πέσει όλοι πάνω μου να με φάνε για τα νούμερα, σε σχέση με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, okay. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ακόμα και την πρώτη μέρα, που είχε πάει πάρα πολύ καλά, είχαμε κάνει, ξέρω εγώ, 17-16, δεν θυμάμαι πόσο είχαμε κάνει, ναι. Εγώ δεν ήμουνα ok με το αποτέλεσμα του Αντελή να χτύπα το κουδούνι. Την περίοδο της μετάδοσης της εκπομπής σας δεν ήσταν και τόσο ενεργή στα social media. Αυτό ήταν μια απόφαση δική σας συνειδητή ή ήταν και μια πρόταση του σταθμού? Όχι, δεν ήταν μια δική μου συνειδητή επιλογή. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε ο σταθμός. Ο σταθμός είχαμε υπογράψει, δηλαδή, ότι θα ελέγχει τα social media, οπότε οτιδήποτε έκανα έπρεπε να περνάει από έγκριση. Πρόσφατο ο σύζυγός σας, ο κύριος Χάρης Βαρθακούρης, δήλωσε ότι ο σταθμός δεν σας συμπεριφέρθηκε δίκαια. Το ασπάσεστε αυτό, το εστερνίζεστε? Ο σύζυγός μου έχει την άποψή του, ενήλικας είναι, και μιλάει για τη γυναίκα του, και αλίμονο αν αφαιρέσουμε το δικαίωμα στους συζύγους να μην υπερασπίζονται τον σύντροφό τους και τον άνθρωπό τους. Ξαναλέω, εγώ δεν είμαι αυτή που θα πω οτιδήποτε κακό για το σταθμό τον οποίο μέχρι τώρα συνεργάστηκα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν θα το κάνω ποτέ, γιατί είναι σαν να μην τιμώ εγώ την επιλογή που έκανα. Δεν έχει σημασία αν ήταν σωστή ή λάθος, αυτό το ξέρω εγώ. Τα συναισθήματά σας αυτή τη στιγμή ποια είναι? Λύτρωση, πικρία, θυμός? Τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή είναι ελευθερία. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα αυτό, γιατί και εγώ
Όταν δεν αισθάνομαι όμορφα με ανθρώπους και όταν αισθάνομαι ότι πνίγομαι, όταν εμένα με κάνεις, αισθάνομαι ότι έχω μια θηλιά και με πνίγεις, δεν θα κάτσω γιατί δεν θα είναι και για καλό. Κυρία Βαρθακούρη, έχετε ετοιμάσει το επόμενό σας τηλεοπτικό βήμα? Καλέ, αν το έχω ετοιμάσει, τότε θα λέγατε ότι κάτι δεν κάνω καλά, ότι παίζω διπλά τα... Όχι. Εγώ μέχρι πριν λίγο ήμουνα παιδί του Α. Τώρα δεν είμαι πια, είναι ο πρώην σταθμός μου. Αυτό που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι να ανέβω σπίτι μου, να πάρω αγκαλιά τα παιδάκια μου και τον άντρα μου, να ηρεμήσω, να έχουμε καλές και ήρεμες γιορτές σε όλο τον κόσμο και μετά το τηλεφωνό μου είναι ανοιχτό. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα έρθουν με την ώρα τους. Οι διαφωνίες δημιουργήθηκαν με τον Α ως διοίκηση ή με πρόσωπα που διαχειρίζονται τον σταθμό Α? Εγώ με τον όμιλο που ανήκει ο Α, με την υψηλή διοίκηση και την ιδιοκτησία, έχω και θα έχω σχέση λατρείας, γιατί είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, είναι ευγενέστατοι άνθρωποι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για την ψυχή μου. Ναι, με συγκεκριμένα πρόσωπα ήρθαμε σε μία διαφωνία, το ξέρουνε, το ξέρω και δεν κακό αυτό. Είναι δημιουργικό. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι και να σχεδιάζετε. Ξέρετε, κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος με συμβούλεψε να μην λέω ευχαριστώ και να μην λέω και συγγνώμη. Εγώ θα λέω και ευχαριστώ και συγγνώμη όταν πρέπει να το πω. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου.